an average kid that no one understands. Mom and Dad and Vicky always giving him command. Grabs every wish, 'cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents. Στεραγεραυδάκια, στεροτάπλασματάκια. Odd parents, fairly odd parents, really mod me, pop, pop, mod, hot rod. Up to scrub with them, screen those guava juice, giant snake, cookie cake, large rice, chocolate shake. Odd parents, fairly odd parents, is it you live when you and a kid with fairly odd parents. Το κρυφό παρελθόν του Denzel Crocker. Μα τι κάνετε! Ισορροπία! Κι εγώ το ίδιο! Θα πρέπει να κρύβεστε! Είναι 15 Μαρτίου! Είναι όντως 15 Μαρτίου! Δεν κάνει πλάκα! Αααα, 15 Μαρτίου, κρυφτείτε! 15 Μαρτίου! Αααα! 15 Μαρτίου! Γιατί, τι είναι 15 Μαρτίου? Μήπως είναι η μέρα ευγένειας προς τα σκιουράκια? Όχι! Όλα τα παιδιά γνωρίζουν ότι στις 15 Μαρτίου ο κύριος Κρόκερ είναι στις κακές του! Και σύμφωνα με τη συσκευή ανίχνευσης, πλησιάζει! Α! Τρέξτε όλοι στην ασφαλή αγκαλιά του κρατικού δωρεάν εκπαιδευτικού συστήματος! Εγώ δεν πάω πουθενά μέχρι να μου φέρουν τα φιστίκια μου! Α! Ή μέχρι να συνέλθουν τα πόδια μου! Μισό τη 15 Μαρτίου! Τι θα μας κάνει τώρα ο Κρόκερ? Κεφάλια κάτω! Και εσύ, κύριε Ξερόλα! Αν πέσει ένα δέντρο στο δάσος και δεν το ακούσει κανείς, έχει κάνει θόρυβο! Ε! Ναι! Εννοώ! Όχι! Εννοώ! Δεν ξέρω! Γεια σου, Τέρνερ! Κύριε Κρόκερ! Τι θα μου κάνετε! Δεν ξέρω, Τέρνερ. Δεν είσαι έξυπνος για να σε μπερδέψω με μια ερώτηση και δεν φοράς σιδεράκια για να σε τραβήξω. Α! Μου ήρθε η ιδέα! Δεν έχω ξαναδεί τον Κρόκερ να χρησιμοποιεί λυσσασμένα σκυλιά! Αυτή τη φορά είναι πραγματικά πρωτότυπος! Γιατί μας τιμωρείτε με αυτόν τον τρόπο? Γιατί? Θα σου απαντήσω με μερικές δικές μου ερωτήσεις. Γιατί εξακολουθώ να είμαι ένας μίζερος δασκαλάκος? Γιατί η δική μου συσκευή δεν βρίσκει νερά ειδών ο νους? Καταρχάς χρησιμοποίησατε μίξερ αντί για ανιχνευτή γενετικού υλικού. Σιωπή! Τι έχω βγάζει το χειροκρότημα με ένα χέρι? Δεν ξέρω τι να απαντήσω! Γιατί δεν πραγματοποιούνται ποτέ οι ευχές μου? Είναι απεράδεκτο! Κάθε χρόνο τα ίδια! Βαρέθηκα να μας κάνει όλους δυστυχισμένους ο Κρόκερ! Τι να του έχει συμβεί και είναι έτσι ο κακομύρης? Δεν ξέρω, αλλά σκοπεύω να μάθω! Πρώτα όμως πρέπει να γλιτώσω από τα σκυλιά! Ει, σκυλάκια, κοιτάξτε! Αυτή είναι η χειρότερη μέρα ευγένειας προς τα σκυράκια! Εμπρός για το σπίτι του Κρόκερ! Μη, αφήστε με! Σας παρακαλώ! Μόνο ένα έχω! Σύμφωνα με τον Κρόκερ, ο ανιχνευτή του AJ, αυτό είναι το σπίτι του! Στην πάντα! Νάτος, έρχεται! Ελάτε, πάμε να δούμε! Μια σταλιά χαζό δωμάτιο, μια σταλιά χαζό αμάξι, χαζό ζωή! Ντάντζελ! Θα θέλεις μια σταλιά χαζό γλυκό? Σου, έφτιαξα το αγαπημένο σου! Ευτυχισμένη 15η Μαρτίου, τρελή είσαι!
Ήθελα απλά να σου φτιάξω το κέφι. Τι έγινε η ζωηρή λαχτίδα που ήταν κάποτε ο γιος μου, ο κανακάρης μου. Αυτό το παιδί δεν υπήρξε ποτέ. Δεν μπορώ να θυμηθώ να ήμουν ευτυχισμένος. Ξέρεις ποιο είναι το περίεργο, που έχουν έρθει για άλλη δουλειά εδώ πέρα και κορφάνε λουδάκια! Τίμι, τι σου συμβαίνει? Ο Κρόκερ είναι τόσο θυμωμένος και δυστυχισμένος και η μαμά του είπε ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Αν μπορούσαμε να πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε τι έκανε τον Κρόκερ δυστυχισμένο, θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε. Μα έτσι θα βοηθούσες το χειρότερο εχθρό σου. Ναι, αλλά αν αλλάξω τα πράγματα, τότε δεν θα είναι πια εχθρός μου και θα σταματήσει να βασανίζει τα παιδιά. Θα ήθελα να έχω μια μαγική χρονομηχανή. Καιρό ανοιχνευτεί, θα μπορούμε να εντοπίζουμε τον Κρόκερ κάθε εποχή. Ουάου! Το σπίτι μου! Πριν από 10 χρόνια! Α, κοίτα! Οι γονείς σου! Εσύ είσαι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς σου! Εγώ νόμιζα ότι τον αγαπούσε τον Τίμι, μα γιατί τον έφαγε! Αγάπη μου, το σπίτι είναι επιτέλους δικό μας! Είναι το ιδανικό σπίτι για ένα νέο ζευγάρι που ανυπομονεί να γεννηθεί η κορούλα του! Όντως! Κοίτα όλα τα κοριτσίστικα μορυδιακά που αγόρασα! Δεν θα αντέξω να κάνουμε γιο! Έτσι λοιπόν εξηγείται το ροζ καπέλο! Και τα φορεματάκια που σου φόραγαν μικρός! Αυτό μας είναι άχρηστο πλέον! Αυτό το σπίτι φαίνεται σούπερ! Είναι μεγαλύτερο και ομορφότερο από το διπλανό! Και να δεις που θα κοστίζει λιγότερο! Γεια σου, γείτονα! Ελπίζω να μην έχουν γιο. Dingleberg! Ωραία! Τώρα μένει να βρούμε τον Κρόκερ! Την πάντα! Δεν ήταν και τόσο δύσκολο! Γρήγορα! Το υπερμυστικό κατασκοπικό κράνος! Δεν πρέπει να αργήσω πρώτη μέρα στην καινούργια μου δουλειά! Γιατί όπου υπάρχει σχολείο υπάρχουν παιδιά! Και όπου υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν σίγουρα νεραϊδονονί! Κύριε Κρόκερ, μα τι κάνετε εκεί? Περίπου 1800 δολάρια ζημιά. Μη φοβάσαι όμως, Τζεραλντίν, μπορώ να το φτιάξω. Είμαι αφεντικό σου τώρα πια. Ναι, με λες, κυρία Βάξελ Πλάξ. Και πώς ακριβώς σκοπεύεις να φτιάξεις το αυτοκίνητό μου? Μόλις πιάσω ένα νεραϊδονονό, θα ευχηθώ να ξαναγίνει το αμάξι σας όπως πριν. Νεράιδες! Wow! Ακόμα και πριν από 10 χρόνια ο Κρόκερ ήταν ίδιος και με την ίδια αιμονή για τις νεράιδες. Πρέπει να πάμε πιο πίσω στον χρόνο. Στη δεκαετία του 80! Wow! Είμαστε στο πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 80! Εδώ πρέπει να σπούδαζε ο Κρόκερ! Ξεχώριζα σαν τη μήγα μες στο γάλα. Έτοιμος! Τώρα είσαι πρακτικά αόρατος. Και πολύ μαδάτος! Έλα, Τίμι, ας χορέψουμε! Τέλεια! Ντένζελ, έχει βουήξει όλο το πανεπιστήμιο με τη μεγάλη είδηση. Αχ, Τζεραλντίν! Χαίρομαι που ήρθες. Ύστερα από 4 χρόνια έρευνας, είμαι πλέον έτοιμος να αποκαλύψω την ανακάλυψή μου. Χαχα, είναι τέλεια! Μεγάλη είδηση, μεγάλη μπελάδες δηλαδή. Βουάου, είναι για τρέλες το κοριτσάκι. Ας κάτσουμε εδώ, Σέλτον. Ανυπομονώ να ακούσω τη μεγάλη είδηση. Ντίγκλμπεργκ. Αυτός ο Κρόκερ λέει ότι η ανακάλυψη του πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο. Ανυπομονώ να χρηματοδοτήσω την έρευνά του. Όσα και να δώσετε, η κυβέρνηση θα δώσει τα διπλά. Μεγάλη είδηση. Με ακούτε από το ολοκένουργιο κινητό μου στη δεκαετία του 80. Η ακτινοβολία του κινητού τόσο ακίνδυνη για την υγεία μου.
Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητοί διδάσκοντες, αξιότιμοι καλεσμένοι με επιταγές του κράτους, πώς θα σας φαινόταν αν κάθε φορά που επιθυμούσατε κάτι εμφανιζόταν με μαγικό τρόπο? Ναι! Θα αναρωτιέστε πώς είναι δυνατόν! Με τη βοήθεια νεράιδωνων! Ναι, λοιπόν, ύστερα από εκτεταμένη έρευνα, έχω σχεδόν τεκμηριώσει ότι πετούν νεράιδωνοι ανάμεσά μας. Νομίζω ότι είπα. Νεράιδωνοι! Οι νεράιδες αυτές συνοδεύουν ένα παιδί και πραγματοποιούν κάθε του ευχή. Προτείνω να φορέσουμε επίπονα περιλέμια παρακολούθηση σε όλα τα παιδιά της Αμερικής, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις νεράιδες εμείς και να έχουμε τις μαγικές ιδιότητες. Τι περιμένετε, λοιπόν? Δέχομαι αμέσως επένους, χρήματα και δόξα. Ντέντζελ, όχι. Είμαι ερωτευμένη με ένα ψυχάκια. Μην διελάτε. Σταματήστε. Δεν τον χρηματοδοτώ. Υποσχέθηκε να μας εντυπωσιάσει με μια ανακάλυψη. Θα τα επενδύσω σε κάτι διαχρονικό και αξιόλογο, όπως τα παντελόνια αλεξίπτωτο. Κοιτάξτε τσέπες. Ποιος μπορεί να μαντέψει τι περιέχουν? Είμαι μαζί σου! Το θέλω! Τα παίρνω! Χωρίζουμε. Χωρίς να θέλω να εκμεταλλευτώ την αδυναμία σου, με αφήνεις να σκουπίσω τα δάκρυά σου? Ναι! Σταματήστε! Σταματήστε να με κοροϊδεύετε! Αυτή είναι η δεύτερη χειρότερη μέρα της ζωής μου! Δεύτερη χειρότερη! Άρα η χειρότερη έχει προηγηθεί! Παιδιά, πάμε πίσω στον χρόνο! Στα παιδικά χρόνια του Κρόκερ! Φτάσαμε! Τίμστελ, 14 Μαρτίου 1972. Ο Κρόκερ είναι παιδί! Θα χρειαστώ όμως ρούχα της δεκαετίας του 70! Τώρα πρέπει απλά να βρούμε το μίζερο παιδί που μεγάλωσε και έγινε ο μίζερος Κρόκερ! Α, ξέρω που θα τον βρούμε! Να και ο Κρόκερ! Είχες δίκιο, κόσμο! Είχες δίκιο! Ναι! Πρώτη μου φορά! Πρόκειται για νέο ρεκόρ! Υπάρχει κάτι πάνω του που μου φαίνεται οικείο! Δυσκολεύομαι απλά να το εντοπίσω! Κοιτάξτε! Η μαμά μου μικρούλα! Σπρώξε με ψηλά! Σέλντον, πιο ψηλά! Όπως αγαπάς! Τίγκλμπεργκ! Παπά, πρόσεξε! Δεν με λένε παπά, με λένε... Α! Πιάσε το χέρι μου αν θέλεις να σου δεις! Αχ, ο Ντένζελ Κρόκερ είναι τόσο στιλάτος και τόσο ηρωικός! Αχ, είναι ένας γλύκας! Ευχαριστώ, Ντένζελ Κρόκερ. Τώρα, αν με επιτρέπεις, πάω να αγριοκοιτάξω τον Τίγκλμπεργκ. Να έρθω να σε βοηθήσω! Καλημέρα σε όλους. Ακούτε την Ανέτ Στοιχηματίδου ζωντανά από το Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Έχω δίπλα μου το 10χρονο Ντένζελ Κρόκερ που ό,τι έσωσε τη ζωή ενός ακόμη τυχερού κατοίκου. Έκανα απλώς το καθήκον μου. Για μια στιγμή με πληροφορούν ότι ο Δήμαρχος κήρυξε την αυριανή μέρα 15 Μαρτίου ημέρα Κρόκερ. Ανυπομονώ να το πω στη μαμά μου. Ελάτε, πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Μαμά, έχω υπέροχα νέα. Όχι τώρα, Ντένζελ! Η μανούλα πρέπει να τρέξει στη δεύτερη δουλειά της στην εταιρεία που κατασκευάζει δίσκους 45 στροφών! Η μουσική του μέλλοντος! Και μάντεψε τι σημαίνει αυτό! Όχι! Ήταν τα Βικ! Γεια σου, Βικ! Πηγαίνω! Εντάξει, πηγαίνω! Στο κρεβάτι αμέσως! Μια στιγμή! 10χρονο παιδί! Γονιός που αδιαφορεί! Δαιμόνια νταντά, πράσινα καιρός παπαγαλάκια και αυτοκινητάκια από σαπουνοθήκες! Μόνο μια λογική εξήγηση υπάρχει! Νεραϊδωνονί! Αν το ξανακάνω αυτό, χτύπαμε! Όχι τώρα, καλέ! Αχ, η ζωή μου είναι τόσο μίζερη! Δεν ξέρω πώς θα τα κατάφερα αν δεν είχα σας τους δύο! Κόσμο και Γουάντα! Ωα! Ποια είναι αυτή η μανούλο νεράιδα? Τι! Για έλατε εδώ! Ήσασταν λοιπόν νεραϊδωνονί του Κρόκερ πριν από 30 χρόνια! Δεν ξέρω! Δεν θυμάμαι να έχω υπάρξει νεραϊδωνονός του κυρίου Κρόκερ! Ούτε εγώ! Και υποτίθεται είμαι η έξυπνη! Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να είχε νεραϊδωνονός! Ευχαριστώ που με συνεφέρατε! Δεν καταλαβαίνω, Τίμι! Το μόνο που θυμάμαι...
θυμάμαι είναι ότι 15 Μαρτίου 1972 ήταν η χειρότερη μέρα του κόσμου. Και αύριο είναι 15 Μαρτίου. Εφόσον δεν θυμάστε να είσαι στα νερά Ειδονονίτου, αυτό σημαίνει ότι έκανε κάτι που σας έχασε για πάντα. Μα Τίμη, αυτό αποκλείεται. Όλες οι νεράιδες του κόσμου είναι ειδικοί στο να κρύβονται. Ναι, εγώ σίγουρα δεν θα έκανα τίποτα που να πρόδιδε την ταυτότητά μου. Γεια σου, Παγκοτατζή! Γεια σας, παιδιά! Γεια σου, πουλάκι! Κι εγώ μπορώ να πετάξω γιατί είμαι νεράιδα! Μπες μέσα, νόητε! Ποιος να αποκάλυψε το μυστικό του? Αντίο, Τένζελ, να περάσεις μια όμορφη μέρα! Παιδιά, ξυπνήστε! Βλέπω κίνηση! Γεια σου, μαμά! Θα έρθεις στην τελετή για την ημέρα, Κρόκερ! Αχ, δεν μπορώ, Τένζελ! Είναι Τετάρτη! Τις Τετάρτες η μαμά καθαρίζει το βεστιάριο της Disco Roller! Το ζυργονένιο, τα γέρμο και τα μοδά τα παντελόνια καμπάνα που φοράς κοστίζουν λεφτά, ξέρεις! Αντίο, αγάπη μου! Α, έρχεται! Γεια σου, άγνωστε! Ωραία ροζ και πράσινα ζωάκια! Ευχαριστώ! Ροζ και πράσινα παπαγαλάκια! Στο Δημαρχείο! Πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Πηγαίνει στην εκδήλωση. Αγαπητοί συμπολίτες, μαζευτήκαμε αυτή την όμορφη 15η Μαρτίου για να τιμήσουμε το πιο εξυπηρετικό, δοτικό, μοντέρνο και ψαγμένο παιδί της πόλης, τον Τένζελ Κρόκερ. Δεν μπορώ. Τώρα μπορώ. Είμαι τόσο περήφανος! Μέρες σαν τη σημερινή θα τις θυμόμαστε 30 χρόνια! Πάω να φέρω κάτι να πιούμε να το γιορτάσουμε! Μην κάνεις καμία ανοησία όσο λείπω! Πρέπει να αντισταθώ στην τάση μου για ανοησίες! Αγαπητοί συμπολίτες, γεννήθηκα σε ένα μικρό σπιτάκι στην εξοχή πριν από 10 χρόνια! Τίμη, έφτασε η στιγμή! Εδώ, τώρα, μπροστά σε όλο τον κόσμο! Ναι, τα ξαναθυμήθηκε όλα! Κουάντα, κόψε το ρεύμα! Πρέπει να απομακρύνω τον Κρόκερ από το μικρόφωνο! Εγώ τι να κάνω! Να μην κάνεις καμία ανοησία! Πρέπει να αντισταθώ στην τάση μου για ανοησίες! Η αντίστασή μου κάμπτεται! Ήμουν 4 και ήθελα πολύ ένα πόνι! Ένα πόνι? Μα ποιος θέλει μόνο ένα πόνι όταν μπορείς να έχεις τα πάντα, μιας και εγώ είμαι! Λειτουργεί το μικρόφωνο! Πάλι εσύ, ποιος είσαι και πώς με βρίσκει συνέχεια! Με αυτή τη συσκευή ανίχνευσης! Μπορεί να εντοπίσει τους πάντες και παντού! Wow, καταπληκτικό! Αλλά δεν έχει σημασία! Πρέπει να γυρίσεις σπίτι σου! Το μυστικό σου κινδυνεύει! Έχε μου εμπιστοσύνη, έρχομαι από το μέλλον, ξέρω τι θα συμβεί σήμερα! Αντιστάσου στην επιθυμία σου να κάνεις ανοησία! Μια στιγμή, τι είναι αυτό το κουμπάκι! Αν δεν προσέξεις, σήμερα θα μάθουν όλοι ότι έχεις νεραϊδονονούς! 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 Νεράιδα! Αυτό είναι παράλογο! Αν ήμουν νεράιδα, θα ήμουν κάπως έτσι! Έχει νεραϊδονονούς! Συνειδητοποιείς τι έκανες! Το συνειδητοποιείς! Όχι! Συγγνώμη! Αυτό ακριβώς προσπαθούσα να αποτρέψω εγώ! Τένζελ Κρόκερ! Αποκάλυψες το μυστικό σου! Όχι! Έγινε κατά λάθος! Εύχομαι να φύγουμε! Τι, αυτό το αγόρι έχει και αυτό νεραϊδονονούς! Από εδώ και πέρα δεν θα έχεις πια νεραϊδονονούς! Τι σκοπεύεις να κάνεις? Και θα ξεχάσεις ότι είχες κάποτε! Όλοι στην πόλη θα ξεχάσουν τα όμορφα πράγματα που έκανες με τη βοήθειά τους! Και καμία μαγική δύναμη στον κόσμο δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό! Α, τι είναι αυτό? Ποιος είσαι εσύ? Σε τι να χρησιμεύει? Πού είναι αυτό το παιδί? Μια στιγμή, αν αυτό ανιχνεύει γενετικό υλικό... Αου! Ποιος το έκανε αυτό? Τότε μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να ανιχνεύσω τα πάντα, ακόμα και τις νεράιδες. Οι νεραϊδονονοί υπάρχουν! Η νεράιδα μου! Νεράιδες! Να υπάρχουν νεράιδες! Σ'
Ξέχασα γιατί μαζευτήκαμε εδώ. Γιατί η αλήθεια? Δεν έχω ιδέα. Αλλά κάποια σχέση πρέπει να έχει με εκείνο το παιδί, τον Κρόκερ. Και αφού δεν γιορτάζουμε, τότε μάλλον πρέπει να είμαστε εξαγριωμένοι μαζί του. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Ναι, αλλά δες το θετικά. Τουλάχιστον τώρα ξέρεις γιατί είναι μίζερος. Δεν αρκεί. Ελάτε, πάμε μια μέρα πίσω να εμποδίσουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Με τίποτα. Τα καμώματά σας αυτή την εποχή τελείωσαν εδώ και τώρα. Ύστερα από συζήτηση με το στυλάτο συνάδελφό μου της δεκαετίας του 70, αποφασίσαμε ότι απαγορεύεται να ξαναγυρίσετε στο Μάρτιο του 72. Ωστόσο, μπορείτε να χαζολογήσετε ελεύθερα στους υπόλοιπους 11 μήνες, αρκεί να μην ανακατευτείτε στα εκλογικά αποτελέσματα. Και τώρα φύγετε! Πάμε σε δίσκο. Με τον εαυτό μου. Εξωφρενικό! Τι είναι αυτό? Κάτι τρέχει εδώ. Α, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Οι νεράιδονονοί υπάρχουν. Οι νεράιδες όντως υπάρχουν. Νεράιδες! Ευτυχισμένη 15η Μαρτίου! Δες το θετικά! Τον βοήθησες τουλάχιστον να βρει μια ωραία σχολεία για όλη τη ζωή! Τι ήταν αυτό? Η συσκευή γράφει πάνω ότι κυκλοφορούν νεράιδες. Πού είναι οι νεράιδες λοιπόν? Πού κρύβεστε? Οχ, όχι! Ο ανιχνευτής! Τον ξέχασε στο παρελθόν και τώρα τον έχει αυτός! Νεράιδονονί! Τον ξέρω ότι υπάρχουν νεράιδες και κάποια μέρα θα πιάσω κάποια. Δεν μπορούν να κρύβονται για πάντα. Ναι, καλά. Μπλα, 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 μπλα. Νεράιδες! Πήραν μέρος οι ηθοποιοί. Αφροδίτη Αντωνάκη, Δημήτρης Δημόπουλος, Μάρθα Ακάσογλου, Στέλιος Ψαρουδάκης. Σκηνοθετική επιμέλεια, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση, Γλωσσολογία. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Sierra Post.